τρεις μετανάστες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε εγκαταλελειμμένη ακροτική ιδιοκτησία κοντά στο χωριό Χόργο, στα σύνορα της Σερβίας με την Ουγγαρία. Ένας άλλος μετανάστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Κατοικοί του χωριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν τα ξημερώματα και διήρκεσαν αρκετή ώρα. Ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς. Δεν ξέρω τι ήταν, ποια ομάδα ή ποια οργάνωση, αλλά ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς. Κράτησαν μέχρι το πρωί. Φοβηθήκατε? Φυσικά φοβήθηκα, μην με χτυπήσει κάποια σφαίρα. Μένω κοντά, δίπλα στη γέφυρα. Η περιοχή του Χόργκος αποτελεί πέρασμα για πολλές ομάδες διακινητών μεταναστών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Τα τελευταία 2 χρόνια οι ενοπλές συγκρούσεις είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο.